Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουργιο βίντεο. Σήμερα λοιπόν είμαστε κάπου προς Χαλκιδική, ήμασταν Θεσσαλονίκη και ακριβώς πίσω μου έχω ένα πολύ όμορφο project για σήμερα. Είναι ο φίλος μου ο Σταύρος, ο οποίος έχει έρθει από τις Σέρες. Δεν έχει έρθει ακόμα, είναι ακριβώς από πίσω μου και πάμε μαζί προς το μαγαζί για να ξεκινήσουμε το δικό του project. Όλα αυτά γιατί ο Σταύρος είχε πάνω κάτι ζάντες οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες, αν και πανέμορφες, αλλά απλά δεν ήταν οι σωστές για το δικό του αυτοκίνητο. Σε πάρα πολύ λίγο θα φτάσουμε στο μαγαζί και θα δούμε ακριβώς γιατί αυτοκίνητο σας μιλάω τόση ώρα. Μέχρι να γίνει αυτό, εσείς μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να μείνετε συντονισμένοι για όλα μα όλα τα επόμενα βίντεο. Και φυσικά και θα αργήσουμε να φτάσουμε στο μαγαζί, καθώς γίνεται ένας μικρός χαμούλης και πάμε με 30 περίπου. Μέχρι να φτάσουμε στο μαγαζί, να σας πω λίγα πράγματα για το Audi. Το Audi, παιδιά, ακόμα δεν έχει τελειώσει, γιατί όπως βλέπετε η ένδειξη της ζώνης ακόμα ανάβει, αλλά τα καλά νέα είναι ότι έχει μπει το καντράντο S4 και είναι όλα πένα. Η ένδειξη δεν έχει σβήσει ακόμα, και αυτό γιατί είχε βγει μια φύσα την οποία δεν την παρατηρήσαμε, και εκεί που είχε κρυφτεί, εκεί που χώθηκε δηλαδή, ήταν αδύνατο να τη βρει ο οποιοσδήποτε. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, επομένως δεν έχουν μείνει και πολλά. Επίσης, ένα άλλο που έχει μείνει, βλέπετε εδώ πέρα το ντεπόζιτο, το οποίο έχει σχεδόν αδειάσει. Φυσικά δεν υπάρχει λογική, γιατί από την ώρα που το μηδένισα και το full, άρα έχω κάνει 211 χιλιόμετρα και δεν μπορεί φυσικά να... Εντάξει, κάναμε τετρακίνηση, δεν μπορείς να καίς 48 λίτρα το χιλιόμετρο, δεν γίνεται. Επομένως, περίμενα λίγες μέρες την αντλία από το S5, την αντλία μέσα στο ντεπόζιτο δηλαδή που θα μπει, γιατί αυτό έχει διπλή αντλία και εγώ έχω συνδέσει τη δικιά μου, επομένως δεν μπορεί να δουλέψει σωστά. Αυτό είναι το μόνο που έχει μείνει βασικά, δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, τελειώνει και το Audi. Εμείς φτάνουμε που να είναι μόλις γλιτώσουμε από όλο αυτό και πάμε πάνω από 50. Φτάσαμε τώρα. Εντάξει, καλά είμαστε. Μόλις λοιπόν φτάσουμε στο μαγαζί, θα δείτε κι εσείς ποιο είναι το project για σήμερα. 6 hours later. Έχουμε επιστρέψει στο μαγαζί και είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε το project για σήμερα. Ένα πανέμορφο Toyota Celica του 94-95 κάπου εκεί πέρα. Είναι ο φίλος μας ο Σταύρος από τις Σέρες, ήρθε να μας βρει, έκανε τόσο δρόμο για να έρθει εδώ πέρα να του δώσουμε ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Φοράει ήδη ζάντες το αυτοκίνητο, απλά έχει κάποια μικρολαφθάκια, όπως μπροστά, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κενό εδώ πέρα στη ζάντα με το φτερό, ενώ πίσω δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Όπως βλέπετε και από μακριά, η διαφορά είναι πάρα πολύ αισθητή. Αυτό συμβαίνει γιατί φοράει λάθος διαστάσεις ελαστικών αλλά και ζαντών. Από ό,τι μου είχε πει, χωρίς να ανοίξω το αυτοκίνητο, μπροστά φοράει 18-7,5, χωρίς να υπάρχει λόγος για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, και πίσω 18-8,5, όπου πίσω φοράει 2,45-35-18, νορμάλ διάσταση για αυτό το αυτοκίνητο, και μπροστά φοράει 2,15-35. Φυσικά, όσοι θα ξέρετε, αυτή η διάσταση είναι λίγο λάθος, καθώς μπροστά κάνει πολύ μικρότερο κύκλο και πολύ κοντότερο βήμα από ό,τι πίσω. Σήμερα λοιπόν έχουμε έρθει εδώ πέρα, έχει έρθει να μας βρει ο φίλος ο Σταύρος από τις Σέρες, για να αλλάξουμε ζαντολάστιχα και να δώσουμε μια νέα μορφή. Τι θα βάλουμε? Θα πάμε πάλι σε JR, φυσικά, JR29, που είναι παρόμοια ξαναλέω με τη Work, χωρίς να έχω να αναφερθώ στην ποιότητα ή οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο θα ταιριάξει πάρα πολύ ωραία στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οι συγκεκριμένες ζάντες είναι 18-8,5 μπρος-πίσω. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να του βάλω και πιο φαρδιά ζάντα πίσω, παιδιά, γιατί κάποτε είχε ανοίξει και τα φτερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα αυτό. Είχε ανοίξει τα φτερά, επομένως το αυτοκίνητο πλέον χωράει πολύ παραπάνω φάρδος πίσω. Αλλά επειδή ο φίλος μας μου είπε ότι το κυνηγάει το αυτοκίνητο, δηλαδή το στρίβει γενικά, δεν το χαρίζει, το χαίρεται το αυτοκίνητο, δεν το έχει μόνο για λεζάντα, θα του βάλουμε μπρος-πίσω ίδια για να μπορεί να είναι το αυτοκίνητο αποδοτικό στο δρόμο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε την καινούργια ανάρτηση του φίλου μας BC, η οποία BC χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε ιαπωνικά και κορεάτικα αυτοκίνητα. Θα έλεγα πως είναι το ίδιο με την T2 με μικροδιαφορές. Θα τη ρυθμίσουμε λίγο, ίσως το ρίξουμε και λίγο πιο χαμηλά από ό,τι είχατε δει. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να δοκιμάσω κάποιες ζάντες πάνω στο αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στο φίλο μας κάποιες μικρές διαφορές, αλλά και σε εσάς. Εδώ πέρα λοιπόν έχω βάλει μια JR11 σαν αυτές που φορούσε ο φίλος μας. Όμως, αυτή είναι 7,5, αυτή είναι 8,5 και αυτή εδώ είναι 9,5. Βλέπετε πόση περισσότερη κούρμπα έχει στη μέση. Αυτό, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες ζάντες, κυρίως aftermarket, αλλάζει με το φάρδος και όχι με το offset. Το offset, με πολύ απλά λόγια, είναι το πόσο μέσα ή πόσο έξω θα είναι μία ζάντα. Πώς θα κάθεται στο αυτοκίνητο. Το κάθε αυτοκίνητο, πιστέψτε με, έχει διαφορετικό offset. Αυτό που κάνει το βάθος σε μία ζάντα είναι το φάρδος. Επομένως, εγώ δεν βάζω τυχαία 10,5 τώρα σε JR5 και 11 στις Concaver που φοράω. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν είναι η διαφορά. Μακάρι να βάζαμε 9,5 πίσω, απλά επειδή ο φίλος το κυνηγάει το αυτοκίνητο, όπως είπα και λίγο πιο πριν, είναι λίγο απαγορευτικό. Αυτά τα πράγματα είναι μόνο για λεζάντα. Εδώ λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά του 7,5 με του 9,5. Βλέπετε και από το πλάι, δηλαδή όσο μπορώ να το πετύχω, τις διαφορές. Βλέπετε το βάθος εδώ. Βλέπετε το βάθος εδώ. Επομένως, μην μπερδεύεστε περισσότερο όταν είναι να αγοράσετε ζάντες. Όσο πιο φαρδιά, τόσο πιο βαθιά. Είναι ο πιο απλός ορισμός και η πιο απλή εξήγηση που μπορώ να σας δώσω για να το καταλάβετε. Πίσω στο θέμα μας λοιπόν, αυτές εδώ πέρα είναι οι ζάντες οι οποίες θα μπουν και πραγματικά, παιδιά, από κοντά το μπρονζέ είναι μοναδικό παρέα με αυτό εδώ πέρα το μπλε. Πολλά μπράβο στο φίλο, γιατί παρά τα χρόνια που έχει αυτό το αυτοκίνητο, έχει πάρα πολύ προσεγμένο. Φυσικά, όσο προσεγμένο μπορεί να είναι ένα καθημερινό αυτοκίνητο. Πίσω όμως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Όπως είπαμε πολύ πιο πριν, επειδή το αυτοκίνητο το κυνηγάει ο φίλος μας, για τρίτη φορά το λέω αυτό, παιδιά, για να το καταλάβετε, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι φαρδί για να στρετσάρει τόσο όσο πρέπει. Επομένως, αυτό που μπορεί να μας δώσει τη λύση σε κάτι τέτοιο, γιατί όπως βλέπετε τα φτερά έχουν ανοιχτεί όπως είπα, είναι οι προσθήκες. Προσθήκες, όχι μετατροπές καρέ, αποστάτης δηλαδή, αποστάτης ο οποίος θα βοηθήσει τη ζάντα να βγει ακριβώς στο φτερό. Ο αποστάτης είναι εδώ. Φυσικά είναι τη Sparco, είναι δύο πόντι. Και φυσικά για να μπει σε αυτά εδώ πέρα τα αυτοκίνητα χρειάζεται μπουζόνι. Το μπουζόνι είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ότι το κεφάλι είναι λίγο διαφορετικό, γιατί αυτό μπαίνει από μέσα προς τα έξω και όχι από έξω προς τα μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Το μπουλόνι είναι αυτό που μπαίνει στα περισσότερα αυτοκίνητα και μπαίνει από έξω προς τα μέσα. Όταν δηλαδή μπορείς να πάρεις το σπήρωμα στα χέρια. Και το μπουζόνι είναι αυτό που μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. Η διαφορά είναι αρκετή, επομένως θα ξεκινήσουμε με δύο πόντους. Δεν φαίνεται φυσικά την κάμερα, δεν νομίζω να φαίνεται. Οπότε θα μας αφήνει να φέρουμε τη ζάντα ακριβώς στο φτερό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να λύσουμε τα πίσω, τα φρένα και τους δισκούς, ώστε να φύγει όλο αυτό. Και από μέσα υπάρχει ο μουαγιές με αυτά εδώ πέρα τα μπουζόνια. Αυτά πρέπει να βγουν για να βάλουμε εκείνα που σας έδειξα πριν. Και αυτό να έρθει λίγο πιο μακρύ, ώστε να μπορέσει να μπει η προσθήκη. Αυτό γίνεται γιατί αν εμείς βάλουμε σκέτη την προσθήκη, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, στα σκέτα τα μπουλόνια, θα δείτε ότι δεν θα φτάσει ποτέ. Δεν θα φτάσει να μπει, δεν θα μας φτάνει. Και το δαχτυλίδι να βγάλω ακόμα, δεν θα φτάνει να βγει. Επομένως δεν θα βιδώνει σωστά η ζάντα. Άρα πρέπει να αλλάξουν, να βάλουμε δηλαδή αυτά εδώ πέρα. Έφυγε λοιπόν το πρώτο και μπορείτε να καταλάβετε ξεκάθαρα τη διαφορά. Επομένως αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι βγάζουμε το κοντό και βάζουμε το μακρύ, ώστε να μπορέσει να πατήσει η προσθήκη όπως χρειάζεται. Δηλαδή κάπως έτσι να μπει εδώ, να περάσει από ό,τι να περάσει και να περισσέψει όλο αυτό για να μπαίνει με ασφάλεια η ζάντα. Όπως βλέπετε έχουμε λύσει το δίσκο, έχει μείνει σκέτο το ταμπούρο.
Έχουμε βγάλει το ένα μόνο και ξεκινάμε να βάζουμε. Για πάμε. Αρκετή ώρα μετά έχουμε ήδη βάλει τις ζάντες. Είμαστε πάρα πολύ ωραία, έχει δείξει τέλεια. Οι προσθήκες πίσω μας πέδεψε αρκετά, μπορώ να πω, αλλά το αποτέλεσμα νομίζω θα μας δικαιώσει. Έχει δείξει αρκετά ωραίο, έχουμε παιδευτεί πάρα πολύ. Έχουν μπει τα πράγματα εδώ πέρα και οι προσθήκες, όπως μπορείτε να δείτε. Στην ουσία έχουμε μακρύνει αυτά εδώ, έχουν μπει οι προσθήκες και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τη ζάντα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τις υπόλοιπες, να το κατεβάσουμε κάτω για να βγει έξω. Πριν γίνει όμως όλο αυτό, δείτε τι έχουμε, τι θέα έχουμε έξω. Δεν είναι κάποιος όμιλος της Audi, παιδιά, απλά έχει έρθει ένα φιλαράκι μου από αρκετά μακριά με το εργαλείο του εδώ πέρα. Και φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία να στήσω και το δικό μου δίπλα για μια καλή φωτογραφία. Και η γιαγιά μας εδώ πέρα, φυσικά βλέπετε ότι τα έχουμε στήσει όλα δίπλα-δίπλα. Αρκετά μετά Audi όμως, πάμε πίσω στην Toyota για να τελειώσουμε. Το Celica είναι έτοιμο να κατέβει, για πάμε να το δούμε. Οι ζάντες έκασαν τέλεια. Ρυθμίσαμε λίγο την ανάρτηση. Μπήκαν οι προσθήκες πίσω, έχει έρθει ζάντα στο φτερό. Και ναι. Τώρα ναι, πάμε να το βγάλουμε έξω. Μπαίνεις παντού. Πως φαίνεται ο παλιός και οι καινούργοι. Πω. Πως έπεσε πίσω, πως έπεσε μπροστά. Μπαίνουμε για ευθυγράμμιση. Μόλις καλύψεις το οτιδήποτε στα άκρα, είτε μπαλάκια είτε ανάρτηση, το τελευταίο πράγμα που κάνεις είναι ευθυγράμμιση. Πάμε να το βάλουμε μέσα και να το βγάλουμε έξω για παρουσίαση. Μόλις τελειώσαμε, παιδιά, αυτό ήταν το εργαλείο μας για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε ακόμα ένα project και ελπίζω να σας άρεσε το Toyota Celica του 1994. Το συγκεκριμένο δεν είναι GT4 original, είναι μετατροπή, φοράει τον κινητήρα από το GT4 αλλά δεν είναι τετρακίνητο. Ελπίζω να σας άρεσε, έχουμε εδώ πέρα το παρεάκι μας. Όπως σας είχα πει και σε άλλα βίντεο, το ωραίο είναι να μαζευόμαστε διάφοροι άνθρωποι που γουστάρουν αυτή τη φάση και να μπορούμε να τα λέμε πάρα πολύ ωραία και ο καθένας να δείχνει το δικό του project και να ρίχνει στο τραπέζι τις ιδέες του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι. Μέχρι τα επόμενα βίντεο, εμείς θα τα λέμε.